Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού παρουσιάστηκε σήμερα για πρώτη φορά ο εξεταστής του θανατηφόρου Τροχαίου που σημειώθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου του 2012 με θύμα τον 17χρονο Ανδρέα Λοΐζου από τη Μουταγιακά. Στον κατηγορούμενο αστυνομικό απαγγέλθηκε η μία και μόνο κατηγορία που περιλαμβάνεται στο κατηγορητήριο και αφορά το αδίκημα της εσκεμμένης παραμέλησης υπηρεσιακού καθήκοντος από δημόσιο λειτουργό, το οποίο στην ουσία καθορίζει ως απαραίτητο συστατικό στοιχείο μεταξύ άλλων την εσκεμμένη παραμέληση καθήκοντος. Ο κατηγορούμενος, τότε εξεταστής του θανατηφόρου, απάντησε μη παραδοχή και το δικαστήριο όρισε νέα δικάσιμο στις αρχές Ιανουαρίου του 2025. Το δικαστήριο διέταξε όπως ο κατηγορούμενος αστυνομικός καταβάλει ως εγγύηση χρηματικό ποσό ύψους 10.000 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι η νομική υπηρεσία απεφάνθη πως δεν ενδείκνυται η καταχώρηση ποινικής υπόθεσης εναντίον του οδηγού που παρέσυρε στον θάνατο τον 17χρονο Ανδρέα Λοΐζου, παρόλο που υποδείκνυε ότι κατά τον ουσιώδη χρόνο πληρούνταν τα κριτήρια για την απόφαση ποινικής δίωξης εναντίον του οδηγού του αυτοκινήτου με το οποίο συγκρούστηκε το μοτοποδήλατο του αποβιώσαντος.